Α, έχω τον Καράβα. Ωραία. Πάμε στον Καράβα. Που σας έμεινε γνώσεις. Δεν μπορώ να πω, είναι... Ωραίος. Και καλό παιδί, τον οποίο τον περιμέναμε για σιγουράκι να τον δούμε φέτος. Μα τον ματιάσαμε. Με όταν που το είπαμε πέρυσι, τον φάγαμε τον άνθρωπο. Τι είπε ο άνθρωπος δηλαδή. Ότι έχει μια αυτοπεποίθηση και τον φάγαμε. Δεν τα είπαμε εμείς, παιδιά. Ο ίδιος άνθρωπος θα έρθει. Συγγνώμη. Ναι, αλλά εμείς τον φάγαμε. Όχι, εγώ δεν όχι, παιδιά, τώρα μην τα επαναφέρουμε να πούμε. Εντάξει, μην ξύνουμε πληγές τώρα. Εντάξει. Ναι, επαναφέρουμε. Εντάξει τώρα. Λάμπρο ήρεμα. Το είχε για σίγουρο όμως. Κακό ήταν και για σίγουρο. Όχι, εγώ δεν τα πιάνω. Ακούλε. Ήταν σίγουρο ότι δεν το παιδιά. Τα άκουσε πέρσι που είχε βγει και είχε πει: έχω σίγουρη εκπομπή και πώς θα είμαι και λέγαμε και δεν έχει την αυτοπεποίθηση. Και τελικά τίποτα. Είναι λάθος να λέει οποιοδήποτε άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό ήταν το μόνο λάθος του και το θυμάμαι πάρα πολύ. Καλός, χρυσός, ωραίος, φοβερός και τρομερός, κανείς δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Όταν το λες αυτό, έχοντας το παλμαρέ σου 15 ώρες στην τηλεόραση, είναι πολύ λάθος. Εντάξει, αυτά. Δεν είπε ότι θέλει να κάνει και μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει ποτέ τηλεόραση ο Γιώργος Καράβας. Παιδιά, να κάνει μια χαρά. Αλλά να κάνει αυτά που μπορεί. Άρα μας ενόχλησε η αυτοπεποίθησή του και η σιγουριά του ότι μπορεί δεν να κάνει. Αυτό για αυτόν τον λόγο. Το μην μπερδεύουμε εξηγεί... την αυτοπεποίθηση με την αμετροέπεια. Στη σημαίνει η εκπομπή του Ιωαννίδη, ακόμα συζητάμε. Ναι, είδες. Το εξηγεί τώρα στην Άσια, έτσι αποφάσισε να απέχει από την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση του κυνηγούσε και τώρα απέχει. Με τρελάνετε εδώ πέρα πρωί-πρωί, ρε παιδιά. Θα με τρελάνετε να πούμε, ήρθα και φτιαγμένος από το πρωί. Τον αποφάσισα. Είχες με ειρηνικές διαθέσεις σήμερα, μας έλεγες. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Και μετά να τον... Πρώτη χρονιά που απέχετε από την τηλεόραση, σας έχει λείψει καθόλου? Συνειδητή αποχή. Όλα καλά, μια χαρά. Η Σοφία Χατζηποντέλη, πώς σας φαίνεται στο Μάι Σταλιρό? Παιδιά, δεν την έχω δει, την είδα μόνο στην πρεμιέρα. Η Σοφία είναι η Σοφία, τρομερό παιδί, φανταστική επαγγελματία. Και that's all. Η Βίκυ έχετε μιλήσει που απέχει, σας είπε πώς φαίνεται. Έχω να μιλήσω αρκετό καιρό με τη Βίκυ. Σχεδιάζει ένα νέο project, έχετε μιλήσει γι' αυτό σχετικά μαζί της, ίσως για να συμμετέχετε? Όχι, όχι, τίποτα. Η Άννα Παπαγεωργίου στη Shopping Star, σας φαίνεται, πώς σας φαίνεται? Δεν την είδα, την είδα και αυτήν μόνο στην πρεμιέρα, αλήθεια είναι. Όπως έχω πει, θεωρώ ότι η Λιάννα μετά Βίκυ σε εποχή ήταν η σωστότερη επιλογή για το Shopping Star. Ακούγεται ότι το GNTM θα πάει στον Αντένα. Εσείς θα ακολουθήσετε αν... Δεν γνωρίζω τίποτα. Με τον Νίκο Κοκλώνη που είχατε κάποιες συζητήσεις, έχουν κάποια... Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μπράβο του που μίλησε κιόλας, γιατί δεν ήταν και υποχρεωμένος. Σου φάνηκε στεναχωρημένος? Όχι. Όχι. Μου φάνηκε πάρα πολύ cool, πάρα πολύ χαλαρός, καθόλου στεναχωρημένος. Αλλά τώρα την απαντάει, το ρωτήσαμε. Καλά, δε... Εγώ, παιδιά, μετά από αυτή τη συνέντευξη του ανθρώπου αυτού, του έχουμε πάρει το χαμόγελο από τα χείλη. Είχε βγει με ένα διάπλατο χαμόγελο τότε, συμφωνώ, είχε μια αυτοπεποίθηση. Και τον θυμάσαι από τότε, έσβησε. Ναι, ναι. Τώρα μπερδεύετε την αυτοπεποίθηση με αυτό το. Αυτοπεποίθηση. Είναι μεγάλο πράγμα η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση δέχτηκε επίθεση. Μην μπερδεύουμε τις έννοιες. Είναι άλλο το πράγμα ότι έχω αυτοπεποίθηση. Είναι ένα, το χάνω το μέτρο, έχω αμετροέπεια και δεν ξέρω πού φτάνουν τα πόδια μου. Με το έχω αυτοπεποίθηση είναι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι άλλο να πω εγώ, παιδιά, μισό λεπτό. Διώχτε τη ΦΕΗ, μπορώ να το κάνω. Και είναι άλλο πράγμα. Δεν είπε ποτέ ξέρεις... αυτό το πράγμα όμως. Ο άνθρωπος δήλωσε αγάπη ότι μου, είναι θυμάμαι έτοιμος, η φράση νιώθει του. Έτοιμος, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα στην τηλεόραση. Τα πάντα είπε, τα πάντα. Ωραία, επειδή είναι λίγο υποκριτικό αυτό. Σε ενοχλεί που ο Γιώργος Καράβας βγαίνει και το δηλώνει. Και δεν ενοχλεί οποιοδήποτε. Όχι λεπτό να ολοκληρώσω. Και δεν σε ενοχλεί όταν αυτό που δεν μπορεί να το κάνει τον βλέπει να το κάνει. Με ενοχλεί, αλλά με ρωτάς για δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι όχι. Σαν... Είναι διαφορετικά. Θες να κρίνουμε μόνο τον Καράβα. Καράβα σχολιάζουμε. Ναι, ρε παιδιά. Σχολιάζουμε τον Καράβα. Καράβα όμω το λέμε. Δεν καταλαβαίνω αγάπη γιατί σε ενοχλεί ότι έχει αυτοπεποίθηση και λέει: εγώ μπορώ να το κάνω. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι δεν μπορώ. Σε διορθώνω και σου λέω ότι δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι αυτοπεποίθηση. Είναι αμετροέπεια. Δεν ξέρεις πού φτάνεις. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι μπορώ να παρουσιάσω. Δεν ξέρει πού φτάνει, αλλά. Μα για τον Καράβα μιλάμε τώρα, ρε αγάπη. Μα τον άλλο κόσμο. Εντάξει, όμως το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Προφανώς. Αφού αυτό μου φέρατε πάλι. Προφανώς όμως. Είχε κάνει κάποιες συναντήσεις. Αυτή η χαρά του και η αισιοδοξία του μπορεί να μεταφράστηκε ως λες. Αλλά προφανώς υπήρχε λόγος. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος τότε. Δεν το πιστεύω ότι είχε ξυπνήσει ένα πρωί και είπε θα κάνω αυτές τις δηλώσεις. Προφανώς είχαν γίνει κάποια ραντεβού και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα στην τηλεόραση. Εμένα όμως με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί βγήκε, μίλησε κάπως με έναν τρόπο. Και μεταφράστηκαν διαφορετικά αυτά που είπε πριν ακόμα να έχει υπογράψει. Και τώρα είναι κρίμα. Δεν μεταφράστηκαν διαφορετικά αυτά για να που είπε. Γιατί δεν κάνει προς το παρόν κάτι. Εκτός και αν έρθει κάτι πολύ δυνατό για την επόμενη χρονιά. Για να μην είπε στην Άσια Λάμπρο, λέει, είναι συνειδητή αποχή μου από την τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι είχα επιλογές
Και είπα όχι. Σίγουρα προτάσεις. Το δέχομαι ότι προφανώς θα είχε. Άρα είχε επιλογές λοιπόν για φέτος και πεμένο τώρα θέλετε να τα πούμε όσο έχουν. Σίγουρα είχε προτάσεις. Μπορεί αυτές αλλά οι προτάσεις μπορεί να ήταν σε εκπομπές. Είμαι σίγουρη ότι είχε προτάσεις για εκπομπές. Να συμμετέχει σε εκπομπές. Και όχι αυτό που φανταζόταν να έχει μια δική του εκπομπή. Θα ήταν το My Style Rocks που ακούστηκε το όνομά του. Είχε ακουστεί τότε για το πρωινό του Star. Για το πρωινό του Star να το αναλάβει. Και τώρα νομίζω ότι συζητιέται και πάρα πολύ έντονα για να έχει ένα ρόλο στο Open. Δεν ξέρω αν τελικά θα το αποφασίσει. Το απέφυγε πάλι. Αλλά ο ίδιος την ωριμότητά του την έδειξε τώρα. Όταν λέει είναι συνειδητή αποχή μου από την τηλεόραση. Μπορεί τότε εκείνη η δήλωση να ήταν ατυχής και να μεταφράστηκε λάθος. Συμφωνώ. Αλλά τι έκανε. Δεν μπήκε με το στανιό στη τηλεόραση επειδή είχε 10 προτάσεις. Να πάει να τραγουδήσει, να μπει σε ομάδες, να αναχωρείς, να έχει την εμπειρία τη δημοσιογραφική. Ωραία. Και λέει δεν θα το κάνω. Θα κάνω αυτό. Όπως και να ήθελα να το κάνει τώρα και τι όπως λοιπόν τότε είπαμε ότι ήταν λάθος. Τώρα θα σου πω ότι είναι σωστός.